Σήμερα θα δούμε ποιος ζωγραφίζει καλύτερα! Και ο νικητής θα πάρει 1000 ευρώ! Αλλά τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα, γιατί πάνω θα έχουμε έναν αυστηρό διαιτητή! Μιας και είμαι ο καλύτερος ζωγράφος του κόσμου, θα είμαι και διαιτητής και θα είμαι πολύ σκληρός διαιτητής! Στο πρώτο round, παιδιά, πρέπει να ζωγραφίσουμε ένα σκυλάκο! Πω, Τιμόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά νομίζω ότι μόνο θα σε ξεσκίσω! Έχουμε ένα λεπτό να ζωγραφίσουμε το σκυλάκο. Όποιος κερδίσει, παίρνει πόντο! Λοιπόν, Οδυσσέα, είσαι έτοιμος να αρχίσουμε? Πάντα έτοιμος! Με το 3, 1, 2, 3! Πάμε! Παιδιά, πάτε καλά! Εγώ πώς θα ζωγραφίσω ένα σκύλο? Κοιτάξτε τι βλέπω μπροστά μου, δεν βλέπω τίποτα τρομερό! Μάγκες, να πω την αλήθεια, αυτό που έφτιαξα δεν μοιάζει με σκύλι, μοιάζει με πρόβατο! Παιδιά, το δικό μου μοιάζει πιο πολύ με γάτα, αλλά είναι σίγουρα καλύτερο από Οδυσσέα! Ωραία, Τιμόν, έλα, πάμε! Σε τελειώνει ο χρόνος, σε 5 δευτερόλεπτα! Οδυσσέα, εγώ νομίζω έχω τελειώσει, έλα, πάμε, πάμε! Ωραία, τελειώσω κι εγώ! Ωραία, για να δούμε, εγώ έχω ένα γάτο που μοιάζει με σκύλο, και ένα σκύλο που μοιάζει με γάτο! Μάγκες, εγώ έχω αυτό το πράγμα, αλλά ελπίζω να κερδίσω, επειδή μου φαίνεται είναι πολύ καλύτερο από τον Τιμόν. Λοιπόν, παιδιά, τελειώσουμε το round. Πάμε να δώσουμε τις ζωγραφίες μας στον ζωγράφο Στάρας. Τι είναι αυτά, παιδιά, τι είναι αυτά? Μάγκες, αυτό είναι γάτα ή σκύλος, εξηγήστε μου. Πείτε μου λίγο, μοιάζει με αυτό εδώ? Νομίζω καθόλου δεν μοιάζει, τι να πω. Αυτό, παιδιά, τι είναι? Είναι σκύλος ή γάτα από Minecraft και τετράγωνο? Ποιος το καλός γραφίζει? Παιδιά, και τα δύο είναι χάλια. Άμα έχει τώρα, θα έβαζα και στα δύο χι. Αλλά ένα στους δύο πρέπει να κερδίσει. Ποιος? Πού να βάλω χι, πού να βάλω χι, ρε φίλε? Οκ, κοιμάζω χι εδώ πέρα. Και εδώ συν. Να σας εξηγήσω, το δεξιά, παιδιά, μοιάζει με γάτα και δεν έχει καν το σώμα, δεν έχει τίποτα, μόνο το κεφάλι. Ενώ εδώ πέρα, έστω και ας είναι τετράγωνα, έχει πόδια, έχει ακόμα και ουρίτσα, παιδιά, έχει ακόμα και ουρά. Αυτά, για πιστεύω αυτό είναι καλύτερο, παιδιά. Βασικά και αδύο είναι χάλια, μην λέμε ψέματα, αλλά αυτό καλύτερο. Παιδιά, τώρα θα δούμε αποτελέσματα. Οδυσσέα, κράτα το δικό σου. Με το 3, 1, 2, 3, τι! Νίκησα, πάμε λίγο! Γιατί κέρδισε αυτός, τι ζωγράφισε αυτός? Εγώ ζωγράφισα ένα σκυλάκι, εσύ ζωγράφισες μια γάτα! Καλύτερα γάτα που μοιάζει έστω και λίγο με σκυλάκι παρά αυτό το πράγμα! Ναι, όμως το δικό μου τουλάχιστον έχει πόδια, το δικό σου όχι! Πας καλά, πού είναι τα πόδια? Είναι δύο τετράγωνα! Και γιατί έχει δύο πόδια, τέσσερα πόδια, δεν έχουν τα ζώα! Δεν πειράζει, εγώ τα ξέχασα, αλλά αφού νίκησα δεν με νοιάζει! Καλά, Οδυσσέα, εγώ πιστεύω πως αυτό είναι σκάμ, παιδιά. Γράψτε μου κάτω στο σχολείο άμα με σκάμαρε ο Στάρας ζωγράφος. Τέλος πάντων, πάμε στο άλλο round! Λοιπόν, παιδιά, τι έχουμε στο δεύτερο γύρο? Έχουμε ένα ωραίο πανέμορφο γλυφιτζούρι! Lollipop! Λοιπόν, Τιμόν, είσαι έτοιμος? Μου φαίνεται πολύ εύκολο round! Ναι, Οδυσσέα, σίγουρα το σκυλάκι στο οποίο έφαγα σκάμ κιόλας. Λοιπόν, Οδυσσέα, είσαι έτοιμος? Πάντα έτοιμος! Με το 3, 1, 2, 3, πάμε! Έτσι, τέλεια, τέλεια, ωραία. Το πάω πολύ καλά, το έχω. Δεν ξέρω, παιδιά, τι κάνω, αλλά εγώ πιστεύω πως το κάνω πολύ καλά. Δεν ξέρω, Οδυσσέα, πώς θα πας εσύ. Εγώ σίγουρα θα σε κερδίσω άμα δεν πάω σκάμ. Οδυσσέα, αυτή τη φορά η ζωγραφία μου ήταν τόσο ωραία που ούτε με σκάμ δεν με κερδίσεις. Ναι, ρε, πολλά λες και λίγα ξέρεις. Έλα, λίγο μην οδηγήσω, τελειώνει ο χρόνος σιγά σιγά. Ρε Τιμόν, τελείωσα! Έλα, έχεις 3 δευτερόλεπτα! 1, 2, 3! Τελείωσε, τελείωσε κι εγώ, τελείωσε κι εγώ, έλα. Κοιτάξτε, Μάγκες! Κοιτάξτε κι εγώ τι έκανα εδώ πέρα! Κοιτάξτε εδώ πέρα, γλυφιτζουράρα! Το δικό μου είναι πολύ καλύτερο, παιδιά, συμφωνείτε! Ωραία, Οδυσσέα, θα δούμε τώρα ποιος θα κερδίσει. Πάμε στο ζωγράφο Στάρας! Λοιπόν, είμαστε στον επόμενο γύρο, παιδιά, και έχω εδώ πέρα δύο γλυφιτζούρια. Ποιο είναι καλύτερο όμως? Λοιπόν, όπως βλέπω τώρα, παιδιά, το Τιμόν πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν ξέρω, το πέτυχε πάρα πολύ καλά. Αλλά το Οδυσσέα, όπως βλέπετε, δεν μοιάζει με γλυφιτζούρι. Αλλά έχει γράψει κανένα πράγματα εδώ σα. Έγραψε: Στάς, είσαι ο καλύτερος. Και επίσης έχω κάνει εγγραφή σε όλα τα κανάλια. Και γι' αυτό ο Οδυσσέας παίρνει μεγάλο like.
Έτσι και εσείς, παιδιά, κάντε όλη η εγγραφή. Να είστε μάγκες και να είστε αδέρφια, παιδιά. Να είστε αδέρφια, να μας υποστηρίζετε, ρε παιδιά. Μπράβο, κάντε εγγραφή. Αλλά τώρα ποιος θα κερδίσει? Ο Τιμόν ή ο Οδυσσέας? Από τη μία, το Τιμόν είναι πολύ πιο ωραίο. Αλλά από την άλλη, ο Οδυσσέας έγραψε κάποια πολύ ωραία πράγματα. Θα βάλω στον Οδυσσέα ένα συν. Ο Τιμόν πάλι ένα συν. Γιατί, παιδιά, α πω γιατί. Επειδή και ήταν πάρα πολύ καλή. Ο Οδυσσέας έγραψε κάποια ωραία πράγματα και ο Τιμόν έκανε ωραία ζωγραφιά. Οπότε ισοπαλία! Τώρα, παιδιά, θα δούμε ποιος κέρδισε σε αυτό το round. Εγώ έχω. Α, αυτό το χαρτί ο Οδυσσέας έχει αυτό. Λοιπόν, με το 3. 1, 2, 3! Κέρδισα! Εγώ κέρδισα! Τι! Τι! Ισοπαλία! Ε! Σκαμ! 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 Ρε φίλε, ευτυχώς που το έγραψα αυτό επειδή ήξερα πως θα πετύχει αυτό το κόλπο! Οδυσσέα, αυτό είναι παράνομο! Είναι σαν να λαδώνεις και είναι παράνομο και άσχημο! Το σκορ είναι 2-1 και θα δεις, μετά θα σε ξεσκίσω! Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το round έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι να ζωγραφίσουμε! Ναι, παιδιά, τώρα θα ζωγραφίσουμε το Minecraft! Τιμόν, θα σε ξαναξεσκίσω, να δεις τώρα! Καλά, Οδυσσέα, θα δω τώρα τι σκάμφτες και τι θα μου κάνεις! Άντε, πονηρέ, έλα, ετοιμάσου! Πάμε, 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 λοιπόν, έτσι, ωραία, έτσι. Πάμε. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι, ωραία. Ωραία, εδώ, εδώ, εδώ. Έλα, 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 ωραία, μια χαρά. Έλα, ο Οδυσσέας, σιγά-σιγά τελειώνει ο χρόνος, το ξέρεις. Οκ. Έλα, έλα, τελειώνει ο χρόνος, το πρέπει να τελειώσουμε γρήγορα, οπωσδήποτε. Πάμε. Έχουμε 5 δευτερόλεπτα. Έλα, 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 ωραία, και τέλος, τέλος. Ωραία, ωραία, ωραία. Παιδιά, εγώ ζωγράφισα Minecraft, την ονομασία σε Minecraft γράμματα και έναν creeper που σκάει. Μάγκες, εγώ το πήγα σε άλλο level, κοιτάξτε. Βλέπετε εδώ πέρα όπως έχει, βλέπετε αυτά τα blocks εδώ πέρα που είναι πάνω το Minecraft, όπως είναι και εδώ πέρα. Και επίσης εδώ πέρα έχω κάνει ένα zombie, εντάξει, δεν προλάβα να το κάνω και απλά το έκανα έτσι για μόνος. Οδυσσέα, το zombie σου είναι απλά μια φιγούρα σαν άνθρωπος και έγραψες λάθος το zombie κιόλας. Τι σιγά ρε, τι με νοιάζει πως το έγραψα ρε φίλε, θα κερδίσω, κοίτα πως ωραίο το έκανα. Καλά, Οδυσσέα, πάμε πάνω στον επαγγελματία να δούμε ποιος κέρδισε. Παιδιά, εδώ πέρα έχουμε δύο ζωγραφίες Minecraft. Έχουμε μία κακή ζωγραφιά και μία πάλι κακή ζωγραφιά. Δεν πρέπει να δω ποια είναι καλύτερη, αλλά ποια είναι χειρότερη εδώ πέρα. Παιδιά, τι γράφει εδώ πέρα, διαβάστε μαζί μου, διαβάστε. Τι γράφει εδώ πέρα? Ninne-ne-i-raft. Και εδώ πέρα γράφει λάθος zombie. Και το zombie είναι μέχρι στο τρογγυλό κεφάλι, τι είναι αυτά? Οπότε αυτή εδώ πέρα ζωγραφιά παίρνει ένα χι. Εδώ, παιδιά, ζωγραφιά είναι λίγο πιο κατανοητή. Τα γράμματα είναι χάλια, αλλά είναι πράσινα. Και επίσης, εδώ πέρα έχει ένα ωραίο creeper. Οπότε αυτή η ζωγραφιά είναι λιγάκι μη χειρότερη από την άλλη. Κερδίζει αυτή εδώ. Για να δούμε, παιδιά, ποιος κέρδισε αυτό το round. Εγώ κέρδισα! Έλα τώρα, ρε φίλε, το ναι! Ήταν! 2-2, αδειώδησε, σου είπα. Εγώ έκανα ένα αριστούργημα εδώ πέρα. Εντάξει, παιδιά, δεν πειράζει που έχασα. Τώρα πάμε στο τελικό και στο τελευταίο round. Παιδιά, τώρα είναι το τελευταίο round. Το σκορ είναι 2-2 και ο νικητής που το κερδίσει θα πάρει 1000 ευρώ. Τιμόν, θα δεις, αυτή τη φορά θα σε σκίσω εγώ. Θα δεις, Οδυσσέα, εγώ θα σε σκίσω στο υπογράφο. Λοιπόν, Οδυσσέα, είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Ωραία, 1, 2, 3. Πάμε. Ωραία, τα πάω αρκετά καλά, πιστεύω. Έχω κάνει τα μάτια. Παιδιά, πιστεύω το πιο σημαντικό είναι να αρχίσετε από το κεφάλι. Γιατί το κεφάλι είναι τεράστιο και μετά πάνε στο σώμα που είναι μικρό το σώμα. Ωραία, θα πάω πολύ καλά εγώ. Από εδώ. Έλα, εγώ περίπου τελειώνω, Οδυσσέα. Και εγώ. Και να δεις, θα σε σκίσω. Άμα χάσω εγώ εδώ πέρα είναι στημένο, σοβαρά. Έλα, ούτε έχουμε 3 ρόντα. 3, 2, 1, stop! Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η φωτογραφία μου. Δεν είχα πάρα πολύ χρόνο, οπότε είναι αυτό που πρόλαβα. Είσαι Οδυσσέα. Εγώ μάγκες δεν πρόλαβα, ρε φίλε. Χρειάζομαι ακόμα λίγο χρόνο. Παιδιά, λοιπόν, πάμε στον επαγγελματία ζωγράφο να δούμε ποιος κέρδισε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα δύο ζωγραφιές Funko Pop Spider-Man. Το θέμα είναι ποιο είναι καλύτερο. Του Οδυσσέα εδώ πέρα, παιδιά,
στα χρώματα είναι πιο ζωστό. Με το Falco Pop Spider-Man, όχι με το κανονικό. Έχει εδώ λίγο τα κίτρινα που είναι τα πορτοκαλί, έχει τα μπλε. Μοιάζει πιο πολύ, αλλά το Τιμόν είναι πιο σωστό γιατί το κεφάλι του είναι τεράστιο όπως και στο Falco Pop. Είναι πολύ δύσκολη η απόφαση. Σε ποιο βάλω χ. Θα βάλω χ. Τον Οδυσσέα, δυστυχώς βάλω χ. Δυστυχώς τον Οδυσσέα. Και βάλω συν στον Τιμόν. Πάμε παιδιά να δούμε τις αντιδράσεις τους που κέννησε ο Τιμόν τα 1000 ευρώ. Πάμε να δούμε. Πάμε παιδιά, πάμε να δούμε ποιος κέννησε. Οδυσσέα, πάρε το χαρτί σου. Πάρε το χαρτί σου. Παίρνω εγώ. Κέρδισα! Ναι! 1000 ευρώ! Άντε για Οδυσσέα! Νομπάκι! Πω ρε φίλε, συναχωρήθηκα! Έλα, φόρ το καπέλο! Αυτό τουλάχιστον δίνει λίγο χαρά! A few moments later. Σήμερα θα έχουμε challenge. Ζωγράφισε το Falco. Δηλαδή, τα παιδιά θα έχουν από ένα φύλλο χαρτί και θα ζωγραφίζουν τι έχει μέσα. Και όποιος ζωγραφίσει καλύτερα θα φάει το γλυκάκι μέσα. Γενικά, ό,τι έχει μέσα. Πω, εγώ δεν ξέρω να ζωγραφίζω καλά. Ούτε εγώ. Πω. Λοιπόν, πάρε εσύ ένα φύλλο χαρτί. Πάρε και εσύ ένα φύλλο χαρτί. Εγώ, παιδιά, θα είμαι ο κριτής και θα διαλέξω ποιο έχει την πιο ωραία ζωγραφιά. Πάνω κάτω δεν έχει διαφορά τα χρώματα, αλλά το σχήμα που θα ζωγραφίζουμε. Θα καταλάβετε ενώ σε λίγο. Αλλά πριν αρχίσουμε, παιδιά, οπωσδήποτε κάντε εγγραφή, βάλτε ένα like και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κούνελο καμπανάκι ή το κάμπανο κουδουνάκι να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Και πάμε στο round νούμερο 1. Πάμε. Για να δούμε, έχει ζελεδάκια. Λοιπόν, πρέπει να ζωγραφίσετε ζελεδάκια. Δεν έχει διαφορά τι φωτογραφίσετε. Είτε τη συσκευασία, είτε τα ζελεδάκια τα ίδια. Απλά όποιος το κάνει πιο ωραία, κερδίζει και τρώει. Ανυπομονώ πάρα πολύ να το πάρω. Εσύ, Κώστα, και εγώ το ίδιο. Και πιστεύω, μια και είναι εύκολο, θα σας βάλω 30 δευτερόλεπτα. Ωραία, εντάξει. Νομίζω θα μπορέσουμε. Εσύ νομίζεις, Κώστα, το ίδιο. Λοιπόν, θα έχετε μόνο 30 δευτερόλεπτα. Είστε έτοιμοι? Ναι. Με το 3. 1. 2, 3! Ωραία, αρχίζει ο χρόνος. Λοιπόν. Πώς θα το κάνω τώρα, πώς θα το κάνω, ωραία. Έτσι. Έχετε 23 δευτερόλεπτα! Οκ, Οδυσσέα, Οδυσσέα, από τώρα λοιπόν θα χάνεις. Αλλά, αρχίζει πάρα πολύ, έχεις 15 δευτερόλεπτα και δεν έχεις κάνει περίπου τίποτα. 10 δευτερόλεπτα. Εντάξει, επειδή είμαι άνθρωπος κουλτούρας, σας δίνω άλλα 15 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, 1, 2, 3, μην τρέπω μέσα μου. 7, 8, 9. Εδώ κάνουμε σκουλικάκια. 10. 1, 2, 3, 4, 5! Λοιπόν, μάγκες, εδώ πέρα. Δείξτε τι έχετε ζωγραφίσει στην κάμερα, σα παρακαλώ. Δείξτε, σηκώστε και δείξτε τα. Πρέπει να κάνεις και τη συσκευασία, ρε, λες. Δεν έχει διαφορά. Τι λες, ρε. Εγώ είπα, δεν έχει διαφορά τι κάνει τη συσκευασία ή το υλικό από μέσα. Απλά να είναι ωραίο. Το λέω πως και τα δύο είναι άσχημα εδώ πέρα. Παιδιά, εσύ δείτε, όχι, δείξτε τα δύο. Λοιπόν, θα σκοπεύω εγώ επειδή νευρίασα. Γιατί η συσκευασία έχει μπαλάκια, τι είναι αυτό? Είναι σκουλίκια. Όχι, εγώ έχω σκουλίκια, γιατί έχει μπαλάκια. Γιατί η συσκευασία, γιατί είναι τόσο παράξενη? Βάλε, τρόλι είναι ειδική συσκευασία. Εγώ πιστεύω πως αυτό εδώ πέρα δεν έχει κανένα δικαίωμα να κερδίσει. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι προσβολή σε όλη την ζωγραφική. Καταρχά δεν μοιάζει κανένα σακούλα. Δεύτερον, γιατί έχει πέτρες μέσα και όχι σκουλίκια ζελεδάκια. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα τι είναι, πες μου. Αυτό, άμα το συγκρίνουμε με το ροζ σκουλικάκι, λίγο εδώ πέρα, ροζ και μπλε, λίγο έστω και λίγο μοιάζει. Αυτό είναι παγωτό πρώτον. Οδυσσέα, τι έχεις, σακούλα με πέτρες, άντε. Σακούλα με παράγκτα, έτσι το ίδιο. Για την ακρίβεια, εγώ πιστεύω ότι νίκησες αυτό, γιατί... Τι λες, όχι, κέρδισες εσύ, δικά σου λεπτάκια, πάτα, τέλος. Ναι. Έλα τώρα, μήπως να πάμε μαζί. Ναι, ναι. Άμα δεν τίποτα πάτε μαζί, δεν έχω θέμα, αλλά κανονικά πρέπει να τα πας εσύ. Κανονικά, κακά, πράγμα, βρίσκεις. Γράψε κάτω στο σχόλιο, ποιος είναι καλύτερος, εγώ ή ο Κώστας, ποιος ζωγράφησε καλύτερα? Έλα, ο Κώστας, είπαμε, εντάξει. Αγαλά, για εγώ, πάρε. Και πάμε στο επόμενο round. Round νούμερο 2. Και τώρα θα γίνουν τα πράγματα ακόμα πιο extreme. Οχ, τι εννοείς? Λοιπόν, τι εννοώ! Άνοιξε και δες. Όχι ρε φίλε, έλα τώρα. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι και οι δύο τελικά είστε νουμπάδες στη ζωγραφική, θα σας δώσω ένα λεπτό, εντάξει? Οκ, εντάξει, νομίζω να μπορώ. Λοιπόν, με το 3, 1, 2, 3, ξεκίνησε ο χρόνος. Πάμε. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε πότε είσαι, χρησιμοποιεί το μαύρο χρώμα
και ο Κώστας χρησιμοποιεί το ροζ. Πάρα το διάφορο χρώμα, είναι η ποιότητα της φωτογραφίας. Τώρα πώς να το κάνω. Οκ, οκ, μ' αρέσει που το πάει ο Κώστας, αλλά ο Οδυσσέας δεν το πάει κάπως πολύ ωραία. Οδυσσέα, τι είναι αυτό, ένα σωλήνα είναι. Αχ, άστο, δεν καταλαβαίνεις. Ωραία, λοιπόν, έχετε 35 ευρώ ακόμα. Λοιπόν, οκ, κάπως πάει πολύ πραξενά, από ψεματά. Δεν είμαι ευχαριστημένο από τις φωτογραφίες που κάνω, αλλά δεν πειράζει, περιμένουμε. Η τέχνη θέλει χρόνο. Οδυσσέας το πάει με την αρχή! Οδυσσέας το πάει με την αρχή! Οδυσσέας λέει τέλος, το πάμε με την αρχή! Έχετε 15 ευρώ. Αχ, Οδυσσέα, μπορείς εσύ να μας οδηγείς. Οδυσσέα, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, τελειώσαμε. Ωραία. Ωραία, φίλε. Οδυσσέα, λοιπόν, δείξτε τώρα τι ήταν. Α, δεν τα πήραν και πολύ καλά. Να σας πω την αλήθεια, δεν είναι και τόσο άσχημο το Οδυσσέα θεωρητικά, αλλά ούτε είναι τόσο ωραίο το Κώστα πραγματικά. Αλλά άμα ήταν να live show, πιστεύω πως θα διάλεγα του Κώστα ξανά. Αχ, ρε φίλε. Αδελφέ, πρέπει να εσύ πιστεύεις πως του Κώστα καλύτερα από εσένα. Τώρα ναι, εντάξει, είναι καλύτερο. Γιατί εντάξει, Οδυσσέα. Αυτό είναι σαν σωλήνα σαν τρόπο. Αυτό, το μόνο καλύτερο είναι αυτό το πράγμα. Ναι, το έκανα λίγο πιο ωραίο. Το μέγεθος δεν μετράει, μικρό ή μεγάλο, αρκεί να είναι ωραίο. Γι' αυτό Κώστα πάρει δικό σου κλειπιτούρι και πάτο. Είναι όλο δικό σου, μπρο. Τυχερούλι. Οκ, μην το κόσχεις στα δόντια σου. Τέλος πάντων, παιδιά. Και εμείς πάμε στο round, νομίζω 3, ε. Round νούμερο 3. Λοιπόν, τώρα θα έχουμε το πιο τρελό round στο κόσμο, μάγκες. Ξέρετε τι σας έχω ετοιμάσει. Τι. Μαντέψτε. Άστο, μέχρι να μαντέψετε εσείς, θα σας πω. Σας ετοίμασα ένα τρελό και μεγάλο μπέργκερ. What? Μπέργκερ. Να ζωγραφίσω καλύτερα από εγώ και εγώ. Μάγκες, το μπέργκερ είναι το καλύτερο πράγμα. Ανοίξτε το να δείτε να γλάψετε. Τι. Μπέργκερ. Έχω νόμιζα μεγάλο μπέργκερ. Και εγώ. Τι διαφορά έχει μεγάλο μικρό, το πιο βασικό να είναι μπέργκερ. Λοιπόν, επειδή είναι δύσκολο round, θα τους δώσω 1,5 λεπτό, παιδιά. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι? Ναι. Με το 3, 1, 2, 3. Πάμε. Ωραία, 1,5 λεπτό, μάγες, 1,5 λεπτό. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος γενικά τα κάνει όλα πολύ μικρά, δεν ξέρω για ποιον λόγο, γιατί τα κάνει μεγάλα, αλλά ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Βέβαιος, νομίζω τώρα πρέπει να κάνεις μεγάλο για να φαίνεται πιο όμορφο, αλλά εντάξει. Ο Οδυσσέας το πάει πολύ καλά, δεν έχω ψέματα, ότι εσύ που το πάει. Μπιφτέκι εδώ. Μπράβο, Οδυσσέα, το πας καλά. Ναι, κάνεις κάτι πιο ρεαλιστικό, αλλά δεν πειράζει, θα το δούμε στο τέλος. Το τέλος είναι πιο βασικό. Εδώ πέρα τι να είναι. Σκέφτομαι ότι έχει μέσα ένα μπέργκερ, πες μου, τι έχει μέσα, σκέφτομαι. Πίκλες, θα βάλω πίκλες. Τώρα θα βάλω λάχανο. Ωραία. Λάχανο. Πλάκανο, είναι ωραίο βασικά. Ωραία. Να πω ένα λίγο, ο Κώστας για κάποιο λόγο βάζει πάρα πολλά χρώματα και μου φαίνεται πως θέλει να κάνει κάτι χρωματιστό εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μήπως είναι μπέργκερ από ζελεδάκια. Α, ναι, ξέχασα. Αλλά δεν είναι για πολλά γενικά. Ωραία. Τι είναι αυτό το δεσί που κάνεις. Να σε πω, νομίζω ξεχάσατε κάτι. Δεν ξέρω τι κάνω, ξέχασα Κώστας. Το τυράκι δεν ξέχασες. Ενώ εσύ μαγιονέζα ξέχασες να βάλεις ή όχι, δεν ξέρω ότι εσύ ξέρω έχω μαθητά, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, έχετε 15 δευτερόλεπτα. Πάμε, 10 δευτερόλεπτα. Ξέρεις τι είναι αυτό, αυτό είναι vegan burger. Vegan εννοείς. Vegan, ναι. Άρα δεις τα γλυκά σου, δεν ξέρω τι λένε. Ναι. Λοιπόν, 5, 3, 2, 1, stop. Ωραία. Λοιπόν, σηκώσα και δείξε την κάμερα. Ωραία, παιδιά, τι πιστεύεις που σκέφτησε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μου πιστεύω εγώ και πιστεύω πως κέρδισε ξανά ο Οδυσσέας! Επιτέλους! Εντάξει, μάγκες, αυτό είναι πιστεύω όντως πιο ωραίο. Οδυσσέα, θα σου πω να πιστεύω, δεν πρέπει να κερδίσεις σήμερα. Πρέπει να χάσεις όλα τα ράουντ. Έχω προετοιμαστεί. Εσείς παιδιά, τι πιστεύετε, ποιο είναι πιο ωραίο. Εγώ πιστεύω αυτό. Θέλω να το φάω το μπέργκερ σου. Κώστα, πάρε με. Ευχαριστώ. Ωραία. Μην κάνετε ήχους, παρακαλώ. Χειρόμαι. Και πάμε στο επόμενο round. Πάμε. Λοιπόν, τώρα για αυτό το challenge θα έχετε 1 λεπτό. Μόνο 1 λεπτό, όχι παραπάνω. Μην μου ζητάτε τι μόνο παραπάνω. Όχι, 1 λεπτό και τέλος. Ανοίξτε να δείτε τι έχει μέσα. Όχι, έλα τώρα. Όποιος θα σας γραφτήσει πιο ωραία θα το φάει. Το θέμα είναι πως δεν μπορείτε να κάνετε μια μουτζούρα επειδή δεν να χάσετε. Πρέπει να προσπαθήσετε, γιατί αλλιώς
θα χάσετε όλο το challenge και θα φάτε σοπαλά! Εντάξει, εντάξει. Ωραία, πάρε τα χρώματα, πάνω κάτω την ίδια φορά, σκελός, μπλε και πράσινο και κίτρινο και αρχίζουμε με το 3. 1, 2, 3! Ωραία, πάμε. Λοιπόν, wow, ωραία, μ' αρέσει πως το πάει ο Κωνσταντίνος, το κάνει πολύ πιο μεγάλο από ό,τι πρέπει, από ό,τι εννοώ έκανε πριν βασικά και μ' αρέσει πως το πάει. Ω, ο Οδυσσέας όμως έκανε και την λοξή γραμμή πάνω στο λεμόνι. Δεν ξέρω με λέγεται έτσι, αλλά δεν μοιάζει. Οκ, Οδυσσέα, νομίζω το πας πέρι λίγο. Ω, ο Κωνσταντίνος το κάνει φορμά, δηλαδή το πάει από το 0. Κοιτάξτε. Ωραία, τώρα από πού είναι το τέτοιο. Από... Οδυσσέα. Τι. Το δικό σου είναι άσχημο, εντάξει. Καλά, και το Κωνσταντίνο είναι άσχημο. Μα είναι τόσο άσχημο που δεν θέλω να νικητής. Και ο νικητής θα το φάει έτσι και λέω, γι' αυτό. Για να δούμε. Έτσι λίγο πρασινάκι εδώ. Οκ. Και εδώ λίγο πρασινάκι τη χάτα. Καλά κάνεις. Λοιπόν, έχετε μόνο 11 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Έτσι κάτι τελείωσε το βάζουμε. 5 δευτερόλεπτα. 4, 3, 2, 1. Stop! Ωραία. Δείξτε στην κάμερα ποιο είναι πιο όμορφο. Νομίζω το πιο όμορφο για μένα είναι το Οδυσσέα. Έλα τώρα. Θεωρητικά νίκησα, αλλά ταυτόχρονα από εδώ. Οδυσσέα, νίκησες στο challenge, αλλά έχασες στο αποτέλεσμα. Βασικά, παιδιά, σας έκανα μια πλάκα. Αυτό ήταν παιχνίδι παγίδας. Και αυτός που προσγράφησε πιο άσχημα θα το φάει τελικά. Και ο νικητής θα αράξει. Ναι, φίλε. Α, κρίμα! Έτσι, πέντε για να προσπαθούσετε. Εγώ σας είπα, προσπαθήστε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν. Είδες να προσπαθήσεις. Πάω να σκόψω λεμόνι και καλή τύχη, φίλο μου. Άρε, δεν πειράζει. Παιδιά, εσείς κάντε οπωσδήποτε εγγραφή. Είναι πολύ extreme challenge. Είσαι έτοιμος! Ναι. Ωραία, πάμε, δάκωσε. Τι έγινε, σ' αρέσει? Άμα το φας, είσαι μάγκας και θα σε κεράσω μετά ένα ζελεδάκι παραπάνω. Άμα όχι, φτύσω, δεν έχω θέμα. Το έκανε όμως, νομίζω, το έκανε. Το έκανε, ό,τι πας, δεν το πιστεύω. Λέρε, τι λέει. Είναι πολύ ξινό. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο round. Λοιπόν, σε αυτό το round θα έχουμε πόλεμο! Πού, παιδιά, ανυπομονώ να δω τι έχει. Ελπίζω να έχει κανένα γλυκό να φάω. Λοιπόν, τελευταία δύο χαρτιά που έχω, by the way. Όντως, είστε τυχεροί ότι μας φτάσανε. Λοιπόν, θα ανοίξετε να δείτε τι έχει μέσα. Άνοιξε σε εδώ. Πάμε! 3, 2, 1. Αγώ. Kindle. Kindle, τι είναι το Kindle, παιδιά, τι είναι το Kindle. Βλάκα, παιδιά, ξέρετε τι είναι το Kindle, εγώ ξέρω τι είναι το Kindle, εγώ ξέρω Kindle Surprise. Ή όπως το λέει ο Οδυσσέας, Kinder Surprise, άλλο αυτό. Σταμάτα ρε! Αλλιέξτε να κάνουμε μικρούς λεπτούς. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σας βάλω, είναι εύκολο, θα σας βάλω 45 φορτά μόνο. Πόσο καλά είναι γενικά, είναι easy αυτό. Με το 3, 1, 2, 3, πάμε! Ωραία, βλέπουμε, αρχίζουμε. Το κάνει ωραίο ο Κώστας, το κάνει μεγάλο, το κάνει ωραίο και ίσιο. Κοιτάξτε το Οδυσσέα πώς είναι. Κάτι έκανε ο Κώστας, έκανε μια γραμμή στη μέση, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Έχει κάποια ιδεολογία από πίσω του, η οποία θα αυτός κάνει το σοκολατάκι, ενώ αυτός κάνει το πακεδάρισμα. Για να δούμε ποιο θα είναι πιο ωραίο. Δεν είναι διαφορά, απλά ποιο θα είναι πιο ωραίο στα μάτια. Θα δούμε. Έτσι, τώρα. Οδυσσέα, δεν ξέρω που κολλάνε αυτά, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μια χαρά. Όχι, δεν έγραψε Kindle, αφού λέει Kindle. Ωραία. Surprise. 3, 2, 1 και stop! Ξέρεις τι χρόνο κάνω, παιδιά. Οκ, δεν έχω ιδέα, δείξτε τη κάμερα. Ανάποδο το έκανα. Δεν πεις εσύ κέρδισες. Ανάποδο το έκανα. Δεν έχω ιδέα ποιος κέρδισε, μάγκες. Εσείς τι λέτε, στο λόγο μου. Εγώ σου δεν ξέρω. Και τα δύο είναι άσχημα κάποιο πράγμα, και τα δύο δεν είναι ωραία. Βάζει κατάξει, είναι καλούτσικο, δεν είναι τόσο χάλια όσο περίμενα. Αλλά και πάλι, ποιο λέει να κερδίσει εσείς. Εγώ, εσύ δεν νομίζεις. Τι κερδίσει εσύ. Εγώ νομίζω. Το έκανα ανάποδο. Καμερά μα πιστεύει. Παρακαλώ. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Να σα πω ποιο κέρδισε. Ποιο. Εγώ, άντε για, δικό μου είναι, δικό μου. Θα πάρω. Ένα το Μα εγώ ήθελα! Μάγκες, νομίζετε κάθομαι εδώ πέρα και σας αξιολογώ τόσο ένα τζάμπα. Όχι! Μα ήθελα! Έκανα και στο περίγραμμα, το μαύρο είναι αυτό που έχει γύρω-γύρω. Είναι άσπρο, δίκιο! Πάρτο, ξες! Έλα, όχι, δεν θέλαμε και να μοιραστούμε, φίλε!
Για άμεσα στο βίντεο, βάλτε like. Γιατί σαν πάνε να! Μην ξεχάσετε από τη σκούδρυ καμπανάκι και το κάμπορο κουδάκι να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Και...